Εκτός όμως από τους αρχικούς γονείς και τους αδελφούς και τους φίλους, όλοι ξέρετε στην εντολή εδώ ευρίσκονται, είναι και οι κατά πνεύμα συγγενείς, είναι οι πνευματικοί αδελφοί. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος: τους δε οικείους της πίστεως και μη εμποδίζοντας προσωτηρίαν και τιμήσεις και αγαπήσεις. Εκείνοι που είναι, λέει, οικείοι της πίστεως, αυτούς και δεν εμποδίζουν την σωτηρία, αυτούς και θα τους τιμήσεις και θα τους αγαπήσεις. Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος: ή της των ιδίων και μάλιστα των οικείων, ου προνοεί την πίστη ήρνητε και έστι απίστου χείρον. Θα πει αυτό. Όπως δε τους δικούς του ανθρώπους και μάλιστα τους οικείους του. Ποιους οικείους? Όχι οι σπιτικοί του, οι οικείοι της πίστεως. Αυτός, λέει, που δεν προνοεί για τους οικείους της πίστεως, αυτός, λέγει, έχει αρνηθεί την πίστη, είναι αρνητής της πίστεως και είναι χειρότερος και από τον άπιστον ακόμη. Ώστε λοιπόν είναι η αγάπη, αγαπητοί μου, προς τους οικείους της πίστεως, είναι η πνευματική αδελφή. Μέσα στην εκκλησία, κατά τεκμήριον, εκκλησιολογικά ανήκω μόνοι στο σώμα του Χριστού, και όπως αυτό μου το χέρι αγαπάει αυτό το χέρι, και τι κάνει? Όταν μπει ένα αγκάθι εδώ, με τούτο μου το χέρι βγάζω το αγκάθι, και όταν πονάει το χαϊδεύω. Έτσι λοιπόν και εδώ, και το περιποιούμε, έτσι και εδώ οι πιστοί μεταξύ των είναι μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Οφείλουν να φροντίζει ο ένας για τον άλλον. Αλλά δεν είναι μόνο οι πνευματικοί αδελφοί, είναι και οι πνευματικοί πατέρες. Και λέγει τώρα ο Άγιος Πατήρ: «Η δε τους κατά σάρκα πατέρας ούτω, πόσο πλέον τιμήσεις και αγαπήσεις τους κατά πνεύμαση γεγονότας πατέρας? Εάν, λέγει, πρέπει και έχεις την εντολή να αγαπάς τους γονείς σου, πόσο περισσότερο τους πνευματικούς πατέρες, ή οι οποίοι σε από του είδε εις το εφήνε μετεποίησαν». Οι οποίοι, λέει, από την ύπαρξη οι πνευματικοί γονείς, οι πνευματικοί πατέρες, σε έφεραν από την ύπαρξη, συγγνώμη, από το είναι, από την ύπαρξη, εις το εφ είναι, εις το καλός υπάρχει. Οι γονείς σου σε έφεραν, σε γέννησαν. Αλλά ο πνευματικός σου πατέρας σε φέρνει τώρα σε μια καλή ύπαρξη, αγαθή ύπαρξη. Και μετέδωκάνση του φωτισμού της γνώσεως και δίδαξαν την φανέρωση της αληθείας και ανεγέννησαντε δια του λουτρού της παλιγγενεσίας και ενέθηκάνση την ελπίδα της Αναστάσεως και της Αθανασίας και της αδειοδόχου βασιλείας και κληρονομίας και επίησαν σε εξαναξίου άξιον. Σε δίδαξαν, σε κατήχησαν, σου βάλαν την ελπίδα της Αναστάσεως, σου βάλαν τη γνώση του Θεού, σε δίδαξαν το Λόγο του Θεού και από ανάξιον σε έκαναν άξιον. Θα λέγαμε, αν ο Μέγας Αλέξανδρος έλεγε ότι το ζήν το όφιλε εις τους γονείς του, το δε εφ ζήν το όφιλε εις τον διδάσκαλόν του τον Αριστοτέλη, πόσο περισσότερο θα μπορούσε αυτό να το λέγει ένας πιστός για τον πνευματικό του πατέρα ή τους πνευματικούς του πατέρες. Συνεπώς, πάσαν ουν τιμήν, λέγει ο Άγιος Πατήρ, και αγάπην οφείλεις της πνευματικής πατράσιν, ως της εις αυτούς τιμής αναφερομένης επί των Χριστών και το Πανάγιον Πνεύμα και τον Ουρανίον Πατέρα. Οφείλεις, λέει, τιμή και αγάπη στους πνευματικούς σου πατέρας. Εκείνη ως να αναφέρεται, η τιμή δηλαδή, εις τον Χριστόν, εις το Πνεύμα το Άγιο, εις τον Πατέρα. Πράγματι, αγαπητοί μου, έτσι είναι. Όταν τιμάς τον πνευματικό σου πατέρα, η τιμή αυτή περνάει στο Θεό. Το είπε ο Χριστός: «Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστήλαντά με». Ακόμη είναι η ανάγκη να έχουμε πνευματικόν πατέρα. Λέγει, σπεύσεις, λέει ο Άγιος Πατήρ, σπεύσεις δε διαπαντός του δίου πνευματικών πατέρα έχει. Να έχεις, λέει, πνευματικό πατέρα και εξαγγέλει αυτό πάνω αμάρτημα και πάντα λογισμόν και λαμβάνει παρά αυτού την ιατρίαν και την άφεσιν αυτής γαρεδότη λύην και δεσμήν ψυχάς. Θα του αναποθέσεις τις αμαρτίες σου, και εννοεί εδώ βέβαια τους πνευματικούς, διότι σε αυτούς εδόθηκε η εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες. Διό
και υπακούσεις αυτής και ούκ αντιλέξεις αυτής, ή να μη προξενήσεις απώλειαν της εαυτού ψυχή. Πρόσεξε, λέγει, δεν θα αντιλέγεις, αλλά θα υπακούσεις αυτούς και να μην προξενήσεις καμίαν βλάβην. Και προσθέτει ο Άγιος Πατήρ ότι εάν η ανυπακοή στους γονείς προέβλεπε την ποινή του θανάτου στον παλιό νόμο, πως ο αντιλέγων της κατά πνεύμα πατράσιν ούτ το πνεύμα του Θεού διώκει από αυτού και την οικία να πώλησιν ψυχήν. Και εκείνος ο οποίος αντιλέγει στο πνευματικό του και λέει όχι, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ, τότε πως αυτός δεν θα διώξει το πνεύμα του Θεού από την ύπαρξή του και θα πέσει εις την καταστροφή της ψυχής του. Αγαπητοί μου, αγαπητοί μου, οι πατέρες μας και οι σαρκικοί και οι πνευματικοί είναι παράγοντες της παραδόσεως. Λέγει, έχουμε δε σε αφάνταστο βαθμό εκφράσεις μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που λέγει ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Αυτό που σας λέω τώρα είναι από την οδή του Μωυσέως. Ως έκφρασης όμως είναι πλήθος φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν. Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Εκείνος που στέκεται το κριτήριο της παραδόσεως κάτω από τους ανθρώπους και τις γενναίες που η μια διαδέχεται την άλλη είναι ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι αναλύοντος. Είναι ο Θεός του πατέρα μου. Είναι ο Θεός των προγόνων μου. Και συνεπώς οι γονείς είναι εκείνοι που μεταφέρουν την παράδοση. Τι παράδοση? Την παράδοση του Θεού. Γι' αυτό λέγει στο Δευτερονόμιον 32,7, δεν λέγει ο Θεός τι θα σου πω εγώ εσένα, όχι, επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσιση. Ρώτα, λέει, τον πατέρα σου και θα σου το πει. Ρώτα, λέγει, τους πρεσβυτέρους και θα σου το πούν. Ό,τι θέλεις. Ώστε λοιπόν οι γονείς τι είναι? Οι φορείς μιας παραδόσεως. Οφείλουμε να αγαπάμε λοιπόν την παράδοση. Δηλαδή τους πατέρες μας που είναι οι ρίζες της υπάρξεώς μας, του πολιτισμού μας και της πατρίδος μας. Και όλα αυτά βγαίνουν από την πέμπτη εντολή που λέγει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου».